είναι συγγενές, συγγενής αίρεσης με αυτή των μαρτύρων του Ιεχωβά. Μάλιστα περιλαμβάνεται στον αριανισμό η αθεία που έχουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, δηλαδή η άρνηση της θεότητος του Βεβαίως. Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Να πούμε στους αγαπητούς φίλους ότι όποιος αρνείται τη θεότητα του Χριστού, αυτός κατατάσσεται στους αντιχρίστους. Διότι ή ο Χριστός είναι Θεός ή δεν είναι. Δεν υπάρχει μέσος όρος και μέση κατάσταση. Ακριβώς. Και δεν μπορεί να λέγεται χριστιανός. Όπως οι λεγόμενοι μάρτυρες κατά εμάς και κατά τον χριστιανικό κόσμο. Ας επιτρέψε μια μικρή παρένθεση, να συμπυκνώσουμε λίγο το θεματάκι μας. Ναι. Αγαπητοί φίλοι, όπως αντιλαμβάνεστε, οι μάρτυρες του Ιεχωβά, το μεγαλύτερο κακό που προκαλούν στην πατρίδα μας, είτε είναι ότι μας αποσπούν από την ιδέα του Χριστού σαν θεανθρώπου. Τον ονομάζουν εκτίσμα, τον ονομάζουν αρχάγγελο, τον ονομάζουν οτιδήποτε. Αλλά Θεό και Υιό Θεού τον εδέχονται μόνο υπό την έννοια ότι είναι κατώτερος του Πατρός. Ή κάνω κάποιο λάθος? Ακριβώς έτσι, έτσι είναι. Ενώ ότι... στο Ευαγγέλιο με χίλιους τόνους, σε χίλιους τόνους αποδεικνύεται ότι είναι ίσως με τον Πατέρα, αφού ο ίδιος το Φίλιππο λέει: Φίλιππε, εάν είδες εμένα, είδες τον Πατέρα. Εγώ είμαι ίσως με τον Πατέρα, είναι μία ουσία επομένως με τον Θεό Πατέρα, Πατήριος και Άγιο Πνεύμα. Άλλωστε η Αγία Τριάς εμφανίζεται σε πολλές περιπτώσεις μέσα στην Αγία Γραφή, αλλά νομίζω πως θα μας εξηγήσει ο κύριος Αγγελόπουλος ότι το θέμα της Αγίας Τριάδος οι μάρτυρες του Ιεχωβά το αρνούνται, γι' αυτό λέγονται και αντιτριαδίτες. Αντιτριαδίτες, ακριβώς. Εγώ και ο πατήρ μου ένες με, λέει ο Κύριος μας, και συγκεκριμένα αυτοί αρνούνται και θεωρούν τον Κύριο Ιησού Χριστό πρώτο κτίσμα. Μάλιστα. Πρώτον δηλαδή, ότι είναι ο πρώτος που εκτίστη. Μετά τον ονομάζουν Μιχαήλ, που το όνομα Μιχαήλ σημαίνει ως της ως ο Θεός. Εν συνεχεία θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε πολλές αιρέσεις τους, οι οποίες όμως, δυστυχώς για αυτούς, αμφισβητούνται από τους ίδιους. Μάλιστα. Στη συνέχεια δηλαδή καταρρύπτονται από τους ίδιους. Μάλιστα. Είναι πολλές αιρέσεις, δηλαδή είναι μια αίρεση την οποία έχουν εκφράσει, τώρα τελευταία μάλιστα, είναι ότι δεν πρέπει να λατρεύεται ο Ιησούς Χριστός. Μάλιστα. Αυτοί παλαιότερα, πριν από το 1950-59 περίπου, ο Χριστός κατά αυτούς άλλοτε ελατρεύεται, άλλοτε δεν ελατρεύεται. Αυτό το ανάφεραν στα επίσημα αντιπά τους, στη Σκοπιά δηλαδή, στη Σκοπιά του Πύργου. Μία άλλη αίρεση είναι οι αίρεσεις που αρνούνται το Σταυρό του Κυρίου, μάλιστα, το σημείο του Υιού του ανθρώπου, αυτό που θα λάμψει στη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας. Το αρνούνται. Το αρνούνται. Δεν το αρνούνταν πάντα. Στη Σκοπιά του Πύργου μάλιστα μέχρι το 1935 το επίσημο έντυπο της, το όργανο ας πούμε, το οποίο κυκλοφορεί, μάλιστα, και σήμερα, μάλιστα, αλλά με άλλη ονομασία, σκέτη Σκοπιά. Τότε το έντυπο αυτό κοσμούσε σταυρός. Μάλιστα. Και μάλιστα ο Ρώσελ το 1919, μάλιστα, το 1909 είναι μάλιστα, κάτι που αγνοούσε κι εγώ αυτό. Ναι, το 1909 προέτρεπε τους οπαδούς, τους σπουδαστές τότε, των μάλιστα γραφών, τους μάρτυρες της Σκοπιάς και όλα αυτά τα συναφή. Γιατί και λέω συναφή διότι τα ονόματά τους άλλαζαν κάθε τόσο. Μάλιστα. Τους προέτρεπε να γίνουν μαχητές του Σταυρού. Οπαδοί του Σταυρού, μάλιστα, και να φέρουν και Σταυρό. Θα αποδείξουμε τώρα στους αγαπητούς φίλους, με λογικούς συνειρμούς, αγαπητοί φίλοι, και μέσα από την Αγία Γραφή, ότι οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά αφενός αποσπούν ορισμένα χωρία, τα οποία επεξεργάζονται καταλήλως, και κατόπιν τα θέτουν σαν θέσφατα, ενώ δεν παίρνουν το σύνολο της Αγίας Γραφής και ούτε προχωρούν κάτω από αυτά τα χωρία, ούτε δίνονται άλλες επεξηγήσεις. Συγκεκριμένα, υπάρχουν εδάφια στα οποία ο Χριστός παρουσιάζεται σαν κατώτερος από τον Πατέρα. Όταν λέει ότι ο Πατέρας μου είναι ανώτερος από μένα, μίζων μου εστί, οι Ιεχωβάδες το παίρνουν αυτό το χωρίο, το απομονώνουν και από εκεί προσπαθούν να αποδείξουν κατά κάποιο τρόπο ότι εκεί έχουμε δίκιο, γιατί να, ο Χριστός παρουσιάζεται. Βέβαια δεν έχουν το κλειδί της κατανόησης. Και το κλειδί της κατανόησης, αγαπητέ κύριε Αγγελόπουλη και αγαπητοί φίλοι μας, είναι ότι ο Χριστός είναι τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός. Τέλειος αυτό δεν το παραδέχονται. Θεός. Την τελειότητα της ανθρωπότητας του Χριστού και την τελειότητα της θεότητας του Χριστού, οι μάρτυρες του Ιεχωβά την αγνοούν και έτσι δεν μπορούν να έχουν διάκριση στα διάφορα εδάφια. Αλλά τώρα θα αποδείξουμε γιατί οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά
είναι οι ψευδοπροφήτες, όπως αναφέρει το 24ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, και λέγεται κάποιος ψευδοπροφήτης όταν προφητεύσει κάτι και αυτό το κάτι το οποίο έχει προφητεύσει δεν επαληθεύεται ιστορικά. Επομένως θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι ψευδομάρτυρες του Ιαχωβά είναι πράγματι ψευδοπροφήτες, διότι προφήτευσαν τη συντέλεια του κόσμου στα περιοδικά τους και στα έντυπά τους πάρα πολλές φορές. Προφήτης λοιπόν, κατά την χρονολογική έννοια, προφητεύει κάποια μέλλοντα να συμβούν πράγματα. Ακριβώς. Αλλά προφήτης η λέξη είναι εκ του ρήματος πρόφημη και σημαίνει ότι όχι, ομιλώ για λογαριασμό κάποιου άλλου. Και οι διδάσκαλοι δηλαδή λέγονται προφήτε, οι οποίοι ομιλούν διαστόματος του Θεού. Ναι. Δηλαδή, ο Θεός ομιλεί διαστόματος τον. Ωραία. Μάλιστα. Η έννοια όμως προφητεία σε εμάς έχει επικρατήσει κάποιος ο οποίος μιλάει για κάποιο μέλλον συμβάν. Ακριβώς. Και θέλει εξαλείψει, λέει Κύριος, τον ψευδοπροφήτη αυτόν που δεν ομίλησε διαστόματός του. Αυτό το αναφέρει στην Πεντάτευχο κάπου, νομίζω στο Δευτερονόμιο ή στην Έξοδο. Ναι, καλά, ας μην επεκταθούμε. Δεν θα επεκταθούμε σε αυτό. Ναι. Και έχουν προφητεύσει πολλές φορές τη συντέλεια του κόσμου. Έχουν πει ότι η συντέλεια, η Δευτέρα Παρουσία έγινε και μάλιστα αοράτος, ενώ η Καινή Διαθήκη μας στην Αποκάλυψη θα κεώψεται αυτόν πάσο φθαλμός και κόψονται ή την αυτόν εξεκέντησαν. Μας λέει η Αποκάλυψη. Κάθε φυλή, κάθε λαός θα δει το πρόσωπο του Θεανθρώπου Κυρίου Ιησού Χριστού. Και οφθίζεται το σημείο του Υιού του ανθρώπου στον ουρανό. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν οι μάρτυρες, οι ψευδομάρτυρες, αυτοί όπως θέλετε πέστε τους, δεν θα πέσετε και πολύ έξω, έχουν προφητεύσει κατά κόρον κοσμογονικά γεγονότα, δηλαδή τον Αρμαγεδόνα το 1914, μετά μετέθεσαν την ημερομηνία το 1925, μετέθεσαν την ημερομηνία και μάλιστα της εγκαθιδρύσεως της Βασιλείας του Θεού, που θα αναστηθούν οι Άγιοι του Θεού, Αβραάμ, Ισάκ, Ιακώβ. Ετοίμασαν μάλιστα στην Αμερική, γιατί από εκεί, από τον Μπρούκλιν μας έρχονται αυτές όλες, ναι, οι... Να πούμε δύο λόγια για την καταγωγή τους και την κατεύθυνση τους. Ναι. Μάλιστα έφτιαξαν και μέγαρο, το Beth Berith, πώς το λέγανε, ένα μέγαρο, το οποίο θα κατοικούσε η κυβέρνηση του Ιεχωβά κατά αυτούς. Με ραδιοφωνικό σταθμό που θα μπορούσε σε όλα τα έθνη. Ακριβώς, και έδρα την Ιερουσαλήμ. Την Ιερουσαλήμ. Ναι. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, στα Ορθόδοξα Μηνύματα σήμερα αναλύουμε τον Ιαχωβισμό. Για εκείνους που αυτή τη στιγμή ανοίγουν τη τηλεόρασή τους, τους λέμε το εξής, ότι οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά ήρθαν από την Αμερική, αφού οργανώθηκαν καλά εκεί και δημιούργησαν τους πρώτους πυρήνες, από τους οποίους ξεκίνησαν ειδικά για την Ορθόδοξη Ελλάδα, διότι όπως ξέρουμε το σατανά τον επηρεάζει περισσότερο η Ορθοδοξία. Εδώ λοιπόν πρέπει να γκρεμίσουν το κάστρο της Ορθοδοξίας, γι' αυτό στέλνουν τις παντοειδείς αιρέσεις της νέας εποχής, του χιλιασμού και πρόσφατα των Μορμόνων, μια άλλη εκτροματική οργάνωση, η οποία και αυτή προσπαθεί να μας πείσει ότι είναι και αυτή χριστιανική, όπως και οι μάρτυρες του Ιεχωβά λένε ότι είναι και αυτοί χριστιανοί. Καμία σχέση με τον χριστιανισμό λοιπόν, και οτιδήποτε έχει με αυτούς σχέση δεν είναι αληθές. Να πούμε δύο λόγια. Μας είπε ο αγαπητός φίλος μας στην εκπομπή σήμερα ότι οι πρώτοι τους άνθρωποι οι οποίοι ξεκίνησαν την οργάνωση ήταν Εβραίοι. Ναι, Εβραίοι. Έχουμε τον Ρόσελ. Ο Ρόσελ, ο οποίος ήταν καταγωγή Εβραίος. Ναι. Μετά είναι ο Ρόδερφορντ. Μετά είναι ιδρυτής του χιλιασμού το 1910, όπως είπαμε, και μετέπειτα είναι ο Ιωσήφ Ράδερφορντ, επίσης Ιουδαϊκής καταγωγής. Ακριβώς. Έτσι. Είναι ο Νάθαν Ορ. Και σημερινός είναι ο Νάθαν Ορ, ο οποίος νομίζω και αυτός πέθανε τελευταία. Ναι, αν έχουν πεθάνει. Αν δεν κάνω λάθος, έχει πεθάνει και αυτός. Όπως είπε ο αγαπητός κύριος Αγγελόπουλος, έχει αλλάξει πάρα πολλά ονόματα η Σκοπιά. Και ο σημερινός χιλιασμός και Ιαχωβισμός, αγαπητοί φίλοι, δεν έχει καμία σχέση με τον πρωτότυπο χιλιασμό όπως είχε πρωτοσυσταθεί. Η αίρεση αυτή την καταπολέμησε η Εκκλησία μας. Η συγγραφής, ο Κλήμης ο Αλεξανδρέας, ο Οριγένης κλπ. Εδώ διαβάζουμε βέβαια ένα κομμάτι της δικιάς μας ιστορίας, της βυζαντινής ιστορίας, μάλλον των πρωτοχριστιανικών, των προβυζαντινών χρόνων, των αρχαϊκών χρόνων, οι οποίοι και αυτοί είχαν τα πρώτα κρούσματα του χιλιασμού. Μέγας χιλιαστής θεωρείται και αρχηγός του χιλιασμού ίσως,
θεωρείται ο Άριος. Ο Άριος, ναι. Ο οποίος καταπολεμήθηκε από σύνοδο και στήθος με στήθος πάλεψε με τον Άτλαντα της Ορθοδοξίας, απόλυτα, τον Άγιο Αθανάσιο. Αθανάσιο. Ναι, Νίκο. Ναι, απόλυτα δεν μπορούμε να πούμε τον Άριο σαν χιλιαστή. Μάλιστα. Ο χιλιασμός είναι ένας πόθος του εβραϊκού λαού, τον οποίο έχουν εκδηλώσει, έχουν μιας παγκόσμιας κυριαρχίας, μιας βασιλείας δηλαδή του Ιουδαϊκού έθνους, που έχουν εκδηλώσει ακόμα και οι μαθητές του Χριστού μας. Μάλιστα. Αυτός είναι ένας πόθος. Βέβαια για αυτούς, σαν Εβραίους, όταν μπήκε στα Ιεροσόλυμα ο Χριστός, τι έκαναν? Απλώς επεζήτησαν μια κοσμική εξουσία δίπλα στον κυρίαρχο τότε, όπως νόμιζαν, Χριστό. Έβλεπαν τη δόξα του Χριστού μπαίνοντας στα Ιεροσόλυμα και ο Χριστός τους είπε «Πλανάστε η εμή βασιλεία ούκε στην εκ του κόσμου τούτου». Ναι. Και τότε τους έβαλε στη θέση τους. Μετά βέβαια οι μαθητές κατάλαβαν και μάλιστα με την Πεντηκοστή κατάλαβαν απόλυτα. Κάποιοι άλλοι όμως περίμεναν τη χιλιετή βασιλεία. Γιατί κάπου στην γραφή λέει, στην Αγία Γραφή λέει ότι ο Χριστός μας έδεσε, λέει, το Σατανά για 1000 έτη. Αυτά τα 1000 έτη επικαλούνται κατά κόρον οι χιλιαστές. Και οι παντοειδείς αιρετικοί. Και οι παντοειδείς αιρετικοί, μάλιστα, γιατί ο χιλιασμός υποβόσκει σε όλες τις αιρέσεις. Στις αιρέσεις μάλιστα του Προτεσταντισμού, γιατί από εκεί είναι η πηγή των βρώμικων υδάτων του λογικού, δηλαδή, ναι, δόγματος. Η τελευταία πλάνη είναι χειρότερα της πρώτης. Πρώτος είναι ο παπισμός, ο πρώτος διδάξας είναι ο παπισμός, μετά έχουμε τον Προτεσταντισμό ιστορικά. Ακριβώς. Και τέλος έχουμε αυτές τις εκτροματικές, αγαπητοί φίλοι, ιερές, τον διαχωρισμό. Ναι, και ένας μάλιστα δεν θυμούμε ποιος είναι, ο Νάθαν Νόρι, είναι κάποιος είναι από αυτούς. Καλώς. Που ίδρυσαν, ή ο Μίλλερ, ίδρυσε τους Αντβεντιστές. Τις 7ης ημέρας. Αντβεντιστές, γιατί καταπολεμήθηκε από τους Βαπτιστάς. Μάλιστα. Επειδή εξεδήλωσε και χιλιαστικό φρόνημα. Και έφυγαν οι χιλιαστές. Ακριβώς. Τώρα, ένα άλλο θέμα που είναι να θίξουμε είναι η σκοπή τους. Η σκοπή τους είναι η παγκόσμια εγκατάσταση του κράτους του Αντιχρίστου. Είτε εκουσίως είτε ακουσίως δουλεύουν όλες οι αιρέσεις για τον Αντίχριστο, αγαπητοί φίλοι, και αυτό ας μην μας κάνει εντύπωση. Διότι όλοι συγκλίνουν στο ότι θα έρθει ο Χριστός πάνω στη γη. Έτσι, όταν έρθει ο Αντίχριστος, οι αιρετικοί θα πούνε «Να ο Χριστός ο οποίος ήρθε πάνω στη γη για να κυβερνήσει την ανθρωπότητα με δικαιοσύνη». Και αυτό θα είναι το μεγάλο τους ολέθριο παραστράτημα. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ που συγκλίνουν όλες αυτές οι απόψεις των αιρετικών. Συγκλίνουν, ναι, συγκλίνουν στη χιλιετή αυτό που είπε, βασιλεία. Σε αυτό στη... που είπε, εγώ λέει δεν ήρθον εν το ονόματι του πατρός μου και δεν με ελάβατε. Ναι. Δεν με ελάβατε. Αν έρθει άλλος, έλθει εξ ονόματος, εν το ονόματι το ιδίο, εκείνον λείψεστε. Εκείνον θα παραλάβετε. Εκεί λοιπόν σκοπεύουν για να εγκαθιδρύσουν με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ, τη Σιών. Παγκόσμιο κράτος. Ένα παγκόσμιο κράτος, μια παγκόσμια κυριαρχία. Πολύ ωραία. Είναι εβραϊκός ο στόχος. Είναι σιωνιστικό το υπόβαθρο των μαρτύρων, των ψευδομαρτύρων. Αν και αυτοί αρνούνται κάθε σχέση με τον σιωνισμό, αγαπητοί φίλοι. Ναι, τον έχουν καταδικάσει, ναι, τελευταία. Πάρα πολλά πράγματα είναι από το σιωνισμό και από τα εβραϊκά κείμενά τους. Διότι οι Εβραίοι είναι εκείνοι οι οποίοι καταπολεμούν τη θεότητα του Χριστού μεταμανίας σε όλους τους τόνους και με όλες τις προσπάθειες που έχουν κάνει παγκοσμίως και κυρίως από την Αμερική, που έχουν εκεί το ισχυρότερο λόμπι και είναι οργανωμένοι με χρήματα και τροφοδοτούν όλες τις αιρέσεις που έρχονται από την Αμερική και της νέας εποχής της αιρέσης, όπως έχουμε πει σε άλλη εκπομπή μας, αλλά και την αίρεση του Ιαχωβά. Κυρία Τζακλή, αναφερθήκατε στη νέα εποχή. Μάλιστα. Εδώ βλέπω μία ονομασία των λεγόμενων μαρτύρων, Χρυσαυγιστέ της Χιλιετηρίδος. Μάλιστα. Είναι κάτι, δηλαδή, ένας πρόλογος της νέας εποχής. Είναι μια ανατολή της Εσπερίας, όπως αποκαλείται ο 20ος αιών, το 1900 ήταν η ανατολή, δηλαδή, της Εσπερίας. Ήταν το δυτικό πνεύμα του χριστιανισμού, το οποίο παντρευόταν τρόπον τεινά με την παγκόσμια κυριαρχία. Μάλιστα. Και ελανσάρετο τότε. Τώρα, αγαπητέ κύριε Αγγελόπουλε, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό το θέμα. Πώς χρηματοδοτούνται αυτοί οι άνθρωποι? Είναι ο Ιαχωβισμός έχει καμιά σχέση με το χρηματισμό ή είναι μια αγνή έτσι άποψη των οπαδών οι οποίοι θέλουν να... Τι συμβαίνει εκεί? Ναι, καταρχήν δεν μπορεί οπωσδήποτε να χρηματοδοτείται εσαΐ από... Χρηματοδοτούνται βέβαια η ύπαρξή τους από το εβραϊκό λόμπι, αλλά
αυτό χρηματοδοτούνται και οι ίδιοι. Δηλαδή κάποια μέλη προσφέρουν εθελοντικά, κάποιοι πλανεμένοι άνθρωποι. Αδελφοί μας είναι, πρώην αδελφοί μας, δεν ξέρω πώς θα τους πω. Εμφανίζεται στην Ελλάδα σαν εταιρεία. Σαν εταιρεία, ναι. Και είχε εταιρεία κάνει Σκοπιά, μάλιστα, έτσι δεν είναι. Είχε κάνει και μια εισαγωγή κεφαλαίων. Εταιρεία Σκοπιά, η οποία έχει και μετοχικό κεφάλαιο. Έχει μετοχικό κεφάλαιο, ακριβώς. Και έχει λογαριασμούς σε ελληνικές τράπεζες. Και συγκεκριμένα κάποιοι πληρώνουν τα έντυπα τα οποία παίρνουν και κάνουν το φύλλο του αγρού. Συγκεκριμένα είναι ένα φυλάδιο το οποίο παίρνουν για να κάνουν έργο το λεγόμενο. Άλλοι λοιπόν πληρώνουν και άλλοι πληρώνονται. Άλλοι πληρώνουν. Ναι, πληρώνονται. Δεν μπορούμε να πούμε για τα απλά μέλη που τυχόν θα μας χτυπήσουν την πόρτα και δεν μπορούμε πιθανόν να κατηγορήσουμε ότι πληρώνονται. Πάντως, κάποιοι από αυτούς όταν διανυτερεύσουν σε κάποιες επαρχιακές πόλεις θα πληρωθούν τα ξενοδοχεία. Καλά. Ίσως και ένα φαγητό. Εγώ θα ήθελα να θίξω ένα άλλο θέμα. Δεν είναι το θέμα το οικονομικό δηλαδή. Ναι. Στο σημείο αυτό. Ωστόσο, όταν μπει κάποιος σε αυτή την εταιρεία, αισθάνεται ότι έχει κάποιες πλάτες. Κάποια οικονομική υποστήριξη. Ότι μπαίνει σε μια ομάδα αδελφών, οι οποίοι σε μια δύσκολη στιγμή, όταν αρρωστεί το παιδί, το τα κάνει κλπ. Ναι, αυτό είναι. Και όντω είναι αληθές, Βασιλίδη. Ότι έχω τύχει, εγώ και έχω πάει εκεί στα κεντρικά του, στις αποθήκες του συγκεκριμένα και κάποια άλλη εργασία και έχω δει οικοσκευές εκεί, διάφορα βοηθήματα τα οποία εμέλετο να δώσουν σε άπορους ανθρώπους, κουζινικά, πιάτα, κουζίνες, τέλος πάντων όλα αυτά για να βοηθήσουν. Αλληλοβοηθιούνται δηλαδή. Αλληλοβοηθιούνται οπωσδήποτε. Ειδικά όταν δούνε ότι εσύ είσαι πρόθυμος να εξυπηρετήσεις την οργάνωση αυτή. Ναι, αμέσως σε βομβαρδίζουν, σου κάνουν ένα βομβαρδισμό αγάπης. Σε κάνουν ένα βομβαρδισμό αγάπης. Προσπαθούν να πηγαίνουν σε νοσοκομεία, να βρουν τη δυστυχία, δήθεν να απαλύνουν τον πόνο της, ναι. Και με διάφορες διδασκαλίες και με κάποια οικονομικά βοηθήματα. Αλλά εκμεταλλεύονται και τον πόνο των ανθρώπων. Τον εκμεταλλεύονται σαφώς, γιατί ο άνθρωπος ο οποίος θα πέσει στην ανάγκη τους, βέβαια, πρέπει να ξεβαπτιστεί για να, ξεβαπτιστεί. Θα τα πούμε τώρα αυτά, τι ακριβώς συμβαίνει και πόσο βαρύ είναι, αγαπητοί φίλοι, να βαφτιστεί κάποιος ορθόδοξος χριστιανός και να απαρνηθεί, να απεμπολίσει, να απαρνηθεί αυτό το προνόμιο, το οποίο είναι το μέγα προνόμιο της αληθινής του Χριστού Εκκλησίας και να μπει όχι σε ψεύτικη εκκλησία, αλλά στην εκκλησία του σατανά, των εχθρών του Χριστού, των αντιχρίστων. Αυτά, όσο και αν φαίνονται ότι είναι βαριές οι εκφράσεις αυτές, εν τούτης πιστεύω, αγαπητέ κύριε Αγγελόπουλε, ότι αποδίδουν την πραγματικότητα. Έτσι είναι δυστυχώς. Έχουμε εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται εκτός Ορθοδοξίας. Είναι τα απολωλώτα πρόβατα. Και ένας κυρίαρχος στόχος της Εκκλησίας, των ποιμένων της Εκκλησίας του Χριστού, είναι να ξαναβάλει αυτά τα πρόβατα μέσα στη μάντρα του Χριστού. Έτσι, αγαπητοί φίλοι, είναι μεγάλο δυστύχημα να βρίσκεται κανείς εκτός Εκκλησίας, αλλά μεγαλύτερο δυστύχημα ακόμα να έχει παραπλανηθεί και να έχει πάει στις αιρέσεις αυτές, οι οποίες είναι ψυχοκτόνες αιρέσεις, και ας το προσέξουμε πάρα πολύ. Όσοι έχουν επαφές με τέτοια πράγματα, με μαρτύρους του Ιαχωβά, ψευδομάρτυρους του Ιαχωβά ή οποιαδήποτε άλλη αίρεση, ας τους κλείσουν ευγενικά την πόρτα και ας μην δεχτούν καμία καθοδήγηση από αυτούς, γιατί είναι λύκοι βαρύς, όπως μας λέει και το Ευαγγέλιο. Με ένδυμα προβάτου. Οι οποίοι λιμένονται την Εκκλησία του Χριστού και αποσπούν ψυχές. Είναι χειρότερο από τη σωματική δολοφονία αυτό, το να αποσπάσεις και να καταστρέψεις την ψυχή ενός ανθρώπου. Καλύτερα να τον σκοτώσεις παρά να του καταστρέψεις την ψυχή. Διότι, εν πάση περιπτώσει, το σώμα θα διορθωθεί. Η ψυχή όμως. Τι ωφελήσει άνθρωπο εάν κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχή αυτού. Εγώ είπα το εξής, ότι υπάρχει περίπτωση η ψυχή στην Ανάσταση να διορθωθεί. Εκείνος που είναι κατακρεουργημένος, ας πούμε, θα ξανασυνδεθεί, ο καμένος, έστω και αν έχει γίνει σκόνη, ο Θεός βρίσκει τρόπο να τον αναστήσει, αλλά η ψυχή αυτή που χάνεται είναι ο τελειωτικός θάνατος, ο δεύτερος θάνατος της Αποκαλύψεως. Και μια και αναφερόμεθα, μια και αναφερθήκατε σε ψυχή, για να δούμε τι πιστεύουν αυτοί για την ψυχή. Μάλιστα. Οι ψευδομάρτυρες αυτοί του Ιεχωβά. Ψυχή, λένε, δεν υπάρχει. Εκμηδενίζεται δηλαδή ο άνθρωπος. Έχουν πάρει ένα χωρίο του Ισαΐα στην Παλαιά Διαθήκη και λέει: Μάλιστα. Καλύτερα ζωντανό σκυλί στη γη παρά νεκρή ψυχή στον Άδη. Μάλιστα. Και από εκεί.
και απομονώσαν και το χωρίο. Ναι, απομόνωσαν το χωρίο, αν και το χωρίο δεν μας μιλάει για εκμηδενισμό, έτσι κι αλλιώς. Παραβλέπουν όλα τα άλλα χωρία που λέει προστατεύθει στους πατέρες του, όλα αυτά τα χωρία, το μετά στην Καινή Διαθήκη, την οποία θέλουν να την κρατάνε στο χέρι τους, αλλά θέλουν να αρνούνται όμως αυτά τα νοήματα. Μάλιστα. Και θέλω να τους ρωτήσω κάτι. Πού βρέθηκε η ψυχή του Ισαΐα, όχι του Μωυσή, μάλιστα, και του Ηλία στο όρος της μεταμορφώσεως. Πού βρέθηκαν? Όχι μόνο η ψυχή, αλλά εμφανιστήκανε εν σώματι κιόλα. Ας πούμε ότι το σώμα... Άρα υπήρχαν. Το σώμα, ας πούμε ότι ήταν, δεν ξέρω, υπήρχαν βέβαια και υπάρχουν. Αλλά πες ότι ο προφήτης ήτανε Ηλίας... πραγματικές παρουσίες. Όχι, ο προφήτης Ηλίας δεν μπορούμε να το πούμε, οι ψυχές. Μιλάμε για τις ψυχές. Αν μιλούσαμε για τον Ενόχ και για τον προφήτη Ηλία, εντάξει. Λοιπόν, για τον Μωυσή συγκεκριμένα. Λοιπόν, πού βρέθηκαν αυτές οι ψυχές που συνομίλησαν με τον Κύριο? Μετά τους ρωτάμε σε ερωτήσεις τις οποίες γίνονται σε αγώνες, ας πούμε, τρόπων τεινάς, δογματικούς, σε απολογίες οι οποίες οφείλουμε να κάνουμε όταν ξέρουμε, όταν είμαστε γνώστες των δογμάτων της πίστεως μας. Μαζί τους ρωτάμε κάποια πράγματα. Τους λέμε στο θάνατο του Χριστού. Μάλιστα. Τι πέθανε? Λέει η ψυχή του, το σώμα του, λέει. Όχι η ψυχή του, το σώμα του. Μάλιστα, τι ετάφη λοιπόν το σώμα του, τι αναστήθηκε? Συγκεκριμένα... Τι απαντούν, ότι αναστήθηκε η ψυχή? Τι απαντούν, ναι, μας απαντούν ότι αναστήθηκε η ψυχή. Μα η ψυχή είναι αθάνατη. Και ενδεχομένως δεν πιστεύουν ότι υπάρχει ψυχή. Άρα, μάλιστα, τι αναστήθηκε? Είναι η λεγόμενη θάνατο ψυχή. Η ψυχή πεθαίνει? Όχι βέβαια. Όχι, και κατά αυτούς μάλιστα. Αφού είναι η πνοή του Θεού, είναι αθάνατος. Και κατά αυτούς, αυτοί βέβαια την βάζουν στην... εκμηδενίζουν το νόημα ψυχής. Από ό,τι κατάλαβα, οι Ιαχωβίτες είναι φοβερά παράλογοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν γίνει τόση πλήση εγκεφάλου που έχουν χάσει την κοινή λογική τους. Διαβάζουν μέσα στο Ευαγγέλιο ότι αναστήθηκε ο Λάζαρος και πήγε στους κόλπους του Αβραάμ, στην παραβολή του Λαζάρου και του Πλουσίου, και ο Πλούσιος ότι πήγε στη χώρα των Βασάνων. Και όταν τους λες, μα καλά, εδώ το Ευαγγέλιο λέει ότι μας περιγράφει μια κατάσταση δύο ανθρώπων οι οποίοι ναι μεν πέθαναν από αυτόν τον κόσμο, αλλά βρεθήκανε σε έναν άλλο κόσμο. Πώς βρεθήκανε αν είχαν εξαφανιστεί τελείως και είχαν γίνει μηδέν? Έτσι δεν είναι? Ναι, δεν είναι. Φτάνουμε σε αδιέξοδο. Οι συνομιλίες μας φτάνουν σε αδιέξοδο. Όταν αντιληφθούν ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, παραλογίζονται. Τότε νευριάζουν και φεύγουν, γιατί ξέρουν ότι εκεί δεν μπορούν, δεν υπάρχει δηλαδή μέρος για να πιάσουν κάποιο θύμα. Μάλιστα. Λοιπόν, είχαμε αφήσει κενό, νομίζω, αγαπητοί μας φίλοι, το θέμα του Σταυρού. Και σε αυτό να πούμε δύο λόγια, γιατί οι Ιαχωβάδες αρνούνται τον Σταυρό σαν σύμβολο του χριστιανισμού, αρνούνται το αγιασμένο αυτό σύμβολο του Σταυρού και αντί τούτου μας λένε ότι εσείς πάτε και φυλάτε στην Εκκλησία ένα όργανο θανατικής καταδίκης του Χριστού. Θα έπρεπε δηλαδή να το μισούμε το σημείο του Σταυρού κατά την άποψη των Ιαχωβάδων και φέρουν και ένα πολύ αστείο παράδειγμα. Αν τον είχαν σκοτώσει τον Χριστό με ένα πιστόλι, θα φυλούσατε τον πιστόλι? Ναι, αυτό είναι στους νεότερους χρόνους, μέχρι το 35 τον Σταυρό τον είχαν πάνω τους. Ας πάμε λοιπόν στους νεότερους. Χωρούσαν τη Σταυρό μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, άρα ποιο είναι αυτό το πνεύμα που τους πληροφορεί για το μεν και για το δε? Ωραία. Δόγμα και αρνούνται ή πιστεύουν σε κάτι. Ο Σταυρός κοσμούσε, όπως είπαμε και πριν, τα έντυπά τους. Μάλιστα. Τις εκκλησίες τους, τις συναθρήσεις, τις οποίες λέγονται βασιλείες κατά αυτούς. Βασιλείες ονομάζουν τις συναθρήσεις τους, τις κοσμούσαν σταυροί. Και μάλιστα σε παλιά τους έντυπα, τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Δεν μπορούν να τα κρύψουν. Προσπάθησαν να αποσύρουν από την κυκλοφορία πολλά έντυπά τους. Και όσον αφορά τώρα το σταυρό, στη σημερινή εποχή, είναι και παραλληλίζω και ένα άλλο δόγμα που έχουν διατυπώσει τους τελευταίους καιρούς, είναι η μετάγγιση του αίματος. Ας αφήσουμε τώρα τη μετάγγιση για λίγο. Θα πάμε μετά σε αυτό. Ναι, ναι. Ναι, ο Σταυρός. Ο Σταυρός. Ο Σταυρός
Είναι ένα σύμβολο, το σύμβολο του Υιού του ανθρώπου. Ακριβώς. Το οριζόντιο ξύλο του Σταυρού σημαίνει την, το αγκάλιασμα, την ένωση των ανθρώπων. Ενώ το κατακόρυφο, ναι, πες το εσύ, πες σημαίνει, το εσύ, κυρία Τζακλή. Ναι, ενώ το κατακόρυφο σημαίνει την ένωση του ανθρώπου με το Θεό. Ο Χριστός λοιπόν σαν θεάνθρωπος έπρεπε να σταυρωθεί πάνω στις δύο αυτές οριζόντια και κάθετα, να μας δείξει την οριζόντια αγάπη και την κάθετη αγάπη για το σημείο του Σταυρού, αλλά το σημείο του Σταυρού, αγαπητέ, είναι στο μέσο δηλαδή ο Χριστός. Ναι, ο Χριστός είναι στο μέσο, αγκαλιάζει και τους ανθρώπους, αγκαλιάζει και τους ανθρώπους, αλλά επικοινωνεί και με το κεφάλι του, με το Θεό και με τα πόδια, ενώνει. Που έφερε σε επαφή ξανά τη θεότητα. Άρα δεν μπορούν αυτοί να γελιοποιούν το σημείο αυτό. Το σημείο αυτό είναι το σημείο της ζωής. Κανένας. Αυτό μάλιστα είναι λοιπόν το σημείο των εσχάτων. Και κάτι άλλο, και κάτι άλλο ακόμα πάρα πολύ σημαντικό πρέπει να πούμε στους αγαπητούς φίλους, είναι το εξής. Ότι πάνω σε αυτό το ξύλο του Σταυρού εχύθηκε το πάντιμο, το τίμιο αίμα του Κυρίου μας, το οποίο εξαγίασε μία σταγόνα του τιμίου αίματος, εξαγίασε όλη την ανθρωπότητα και την απείλαξε από τις αμαρτίες. Όταν λοιπόν έχουμε το Σταυρό να διαποτίζεται από το αίμα του Κυρίου μας, καταλαβαίνετε αγαπητοί φίλοι, τη δύναμη και τι σημασία έχει το σύμβολο αυτό για μας τους χριστιανούς. Με την απλότητα που διακρίνει τους απλούς ανθρώπους του λαού μας, οι οποίοι είναι πάρα πολύ πιστοί και το έχουμε εξετάσει και το έχουμε παραδεχτεί αυτό, αγαπητέ μου Νίκο, οι απλοί άνθρωποι λένε στους Ιεχωβάδες, είστε χριστιανοί, μάλιστα, κάντε το σημείο του Σταυρού. Και αν δεν το κάνουν το σημείο του Σταυρού, τους χτυπάει πάρα πολύ άσχημα. Ακριβώς. Διότι έχουν αυτή τη σοφία του Θεού να καταλαβαίνουν με το δικό τους τρόπο, δίχως να εξετάζουν. Ακριβώς. Διανοητικά. Αλλά αυτό δεν είναι όμως και το τελικό σημείο. Ναι. Δεν είναι και το τελικό σημείο, γιατί κι ένας μπορεί να προσποιηθεί ότι το κάνει. Έχω τύχει μάλιστα σε, ναι, σε τέτοιον ψευδομάρτυρα. Ναι. Τον οποίο τελικά τον έβαλα, έκανε το σταυρό του. Ναι. Αλλά ποιο σταυρό έκανε? Δεν πίστευε σε αυτόν που σταυρώθηκε πάνω στο σταυρό. Μάλιστα. Μετά ένα άλλο σημείο, δεν μπορούμε να τους κατηγορούμε για πράγματα, να μην τους ταυτίζουμε δηλαδή συνέχεια με την οργάνωσή τους. Μπορεί να είναι πλανεμένοι, μπορεί να μην έχουν ακόμα κατασταλάξει στην αίρεση. Συνήθως πάνε 2-2. Μάλιστα. Ένας μαθητευόμενος και ένας δάσκαλος. Μάλιστα. Αυτός έχει τα πρωτεία και μαθαίνει και ο άλλος πώς θα κάνει και αυτός τον αγρό. Υπάρχουν σεμινάρια για αυτούς και τα μελετούν όλα αυτά. Μπαίνοντας στο σπίτι, μας φέρνουν αισιόδοξα μηνύματα. Λένε το εξής, είδατε ο πόλεμος, είδατε εκείνο, είδατε η φύση η οποία δεν... Ανοίξτε λοιπόν το Ευαγγέλιο, ναι, να πάρετε το μήνυμα της αισιοδοξίας. Θα θέλατε να είχατε έναν κόσμο, έτσι αρχίζουν. Ναι. Ψυχολογικά έτσι αρχίζουν όλοι. Λοιπόν, θα θέλατε να έχετε έναν κόσμο, καλύτερο, ο οποίος να μην υποφέρει, να μην έχει εγκλήματα. Μπορεί να αναφερθούν σε ένα έκτακτο γεγονός, σε ένα ναυάγιο, σε ένα δυστύχημα, σε ένα έγκλημα. Πολύ ωραία. Και αρχίζουν εκεί και πιάνουν ένα βήμα με το συνομιλητή τους. Ωραία. Λοιπόν, ο Σταυρός λοιπόν για εμάς τους χριστιανούς είναι σωτηρία, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, Θεού δύναμης, για εκείνους είναι ένα καταραμένο σύμβολο. Από εκεί καταλαβαίνουμε, αγαπητοί φίλοι, σε τι διδασκαλίες πλανεμένες έχουν πέσει αυτοί οι άνθρωποι, οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά. Καλοπροαίρετα μιλάμε, όποιος μας ακούει και είναι στην οργάνωση αυτή, ας εξετάσει τα πράγματα καλά και ας σκεφτεί τη σωτηρία της ψυχής του, διότι δεν σώζεται κανείς όταν βρίσκεται στην Ιεχωβητική ομάδα, έστω και αν είναι ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου, διότι έχει αρνηθεί τον Θεάνθρωπο Κύριο Ιησού Χριστό. Ουδέ αίμα μαρτυρίου, λέει, δεν μπορεί να ξεπλύνει, λέει, την ότι ο Τριακοστός Κανόν. Όχι, στο πιδάλι, ο 31ος Αποστολικός Κανόν. Και μετά είναι... Μετάγγιση του αίματος. Μετάγγιση του αίματος. Αναφερθήκαμε και στο αίμα του Κυρίου μας. Λίγο χρόνο. Η μετάγγιση του αίματος. Ο Ρόσελ, τα παλιά χρόνια, το 1909 ή το 1919, μου διαφεύγει, μάλιστα έλεγε για την μετάγγιση του αίματος, που τότε είχε αρχίσει, ότι είναι χρέος, λέει, του καθενός, είναι, λέει, μια όμορφη πράξη, την οποία πρέπει να κάνουμε, να βοηθάμε τον συνάνθρωπό μας δίνοντάς του αίμα, γιατί ο Χριστός μας, λέει, έδωσε το αίμα του στο Σταυρό. Πόσο ωραία λόγια φαίνονται, και αυτά τα είπε ο Ρόσελ, ο ιδρυτής τους. Στη συνέχεια, οι επόμενοι, ή αυτοί που
Ήρθαν μετά ο Ρόδερφορ, ο Νόρ. Πονηρά σκεπτόμενοι. Ναι, πονηρά σκεπτόμενοι, αλλάζοντας τα δόγματα. Αυτό το κατήργησαν. Και τελικά φτάσαμε σήμερα, μετά από πολλές αναβολές, να δίνουμε, να μην δίνουμε αίμα, και έφτασαν να επικαλούνται το χωρίο που είναι στην έξοδο, ότι αίματος λέει και στέαρ. Νικτού, να αποφεύγετε. Μη άπτεστε. Ναι, αυτό βέβαια το είπε για να αποτρέψει τις μαγείες ο κύριός μας, το Μωυσή, και το νομοθέτησε. Μάλιστα. Γιατί γίνονταν πολλές μαγείες. Ναι. Και το αίμα κατά κόρο, αλλά έχουμε αναφερθεί στη μαγεία σε παλαιότερη. Να πούμε στους αγαπητούς μας φίλους ότι ένας σοβαρός λόγος που θέλουν να δούνε, που απαγορεύουν τη μετάγγιση του αίματος, είναι για να ελέγξουν την πίστη των ιδίων αυτών των μαρτύρων του Ιαχωβισμού. Διότι αν κάποιος δεν δεχτεί να πάρει αίμα, είτε για το παιδί του είτε για τον εαυτό του, πάει να πει ότι είναι πάρα πολύ πιστό μέλος, έτσι, ναι, και δέχεται. Και γίνεται και σάλος, μάλιστα, δέχεται, όπως τις προάλλες. Αν θυμάσαι, κάπου στη Γλυφάδα, στη Βούλα, ήταν κάποιο τραυματισμένο παιδί και ο πατέρας του αντιδρούσε στο το παιδί να πάρει αίμα. Ναι. Να σωθεί. Αυτός είναι καλός Ιεχωβάς. Είναι καλός Ιεχωβίτης, ναι, ή Ιεχωβάς. Εκείνος όμως ο οποίος θα κάνει τη μετάγγιση του αίματος, αρχίζει η εταιρεία Σκοπιά να μην του έχει εμπιστοσύνη, διότι παραβαίνει τους νόμους της εταιρείας. Μην νομίζω ότι λοιπόν θα τον αφήσει όμως και έτσι, θα τον πολιορκήσει και θα τον επαναφέρει. Ναι. Είναι ένας τρόπος λοιπόν για να ελέγχουν την πιστότητα των μελών τους. Και αυτή είναι η πονηρία των μεταγγίσεων και τίποτα άλλο. Να δούνε και πόσα στεγανά έχουν. Σωστά. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Είναι βέβαια δύσκολο το θέμα, αγαπητοί φίλοι, και σε μία εκπομπή δεν είναι δυνατόν να το εξετάσουμε ολόκληρο. Απλώς μερικά στοιχεία. Τώρα, έχουμε το γεγονός ότι εκτός από το ότι είναι αντίχριστοι, όπως αποδείξαμε, εναντίον του χριστιανισμού, εναντίον της υγιούς θρησκείας μας, της Ορθοδόξου πίστεως, είναι και εναντίον της Ελλάδος. Αυτό είναι κάτι άλλο, πολύ σοβαρό, και ξεκινάει, παρακαλώ, από την Ευρώπη, από την Αμερική, από αυτές τις ισχυρές δυνάμεις των κυριάρχων της γης, εντός εισαγωγικών να το βάλουμε, οι οποίες δίνουν εντολές στις δικές μας κυβερνήσεις και εκτελούν οι δικές μας κυβερνήσεις τις εντολές υπέρ των Ιαχωβητών. Έχουμε την άοπλο θητεία των Ιαχωβητών, η οποία έχει γίνει κάτι σχετικό, εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω ακριβώς την νομοθεσία πώς είναι, πάντως έχουν γίνει κάποιες αντιρρησίες συνειδήσεως. Ναι, έτσι ονομάζονται σήμερα. Για τη σημαία μας δεν έχουν καθόλου, μα καθόλου καλή γνώμη, λένε ότι είναι ένα κουρελόπανο, γράφουν μέσα στις αυτές. Ναι. Επίσης, για τις κυβερνήσεις του κόσμου, ενώ παλιά λέγανε ότι οι κυβερνήσεις είναι από το Θεό, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, πάσα αρχή εκ Θεού, εν τούτης αργότερα αλλάζουν φιλοσοφία και μας λένε ότι οι κυβερνήσεις είναι του διαβόλου. Πολλές φορές έχουν αλλάξει. Δηλαδή και ένθεν και έκυθεν. Μήπως υπάρχει, αγαπητοί φίλοι, ένας σκοπός βαθύτερος να διαλύσουν την Ελλάδα, για να κατακτηθεί η Ελλάδα, για με τον τρόπο αυτό να χτυπήσουν την Ορθοδοξία. Αυτός είναι ο απότερος στόχος τους. Αυτός είναι ο απότερος στόχος. Στην Ελλάδα τουλάχιστον. Και στα άλλα κράτη τα οποία υπάρχουν οι οργανώσεις τους, και μάλιστα υπάρχει και ρατσισμός μέσα στην οργάνωσή τους. Παλαιότερα οι μαύροι σπουδαστές των γραφών δεν έπρεπε να έρχονται σε επαφή με τους λευκούς σπουδαστές των γραφών. Μας δείχνουν και ένα ρατσιστικό προφίλ, το οποίο είναι παλαιότερα. Τώρα δεν υπάρχει, ευτυχώς βέβαια, γιατί θα τους έπαιρνε. Και εδώ βλέπω στο βιβλίο αυτό του πατρός Βασιλοπούλου ότι παλαιότερα το ΓΕΣ, το Γενικό Επιτελείο Στρατού, είχε βγάλει, αγαπητοί φίλοι, για τους χιλιαστές ότι είναι ανθέληνες, ότι θέλουν να κάνουν προσπάθεια να απαλλαγούν από το στράτευμα. Επίσης, ότι δεν θέλουν τη σημαία και είναι κατά του πολέμου και της σημαίας, ακόμα και κατά του αμυντικού πολέμου, δηλαδή να έρθουν εδώ στη χώρα μας να μας κυριεύσουν, δίχως εμείς, πράγμα που είναι και αντιχριστιανικό. Διότι αν δεν βάλεις μια προσπάθεια, αν δεν θυσιαστείς για τους συνανθρώπους σου που είναι πίσω, για την Ελλάδα, για την πατρίδα μας, για την οικογένειά μας, για τους, τότε τι είδους χριστιανισμός είναι αυτός, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, και βλέπουμε και τον περιούσιο λαό του έτσι Θεού, είναι, τον Ισραήλ, να αμήνεται, να επικύθεται κατά αντιχρίστων. Και κάποτε υπάρχει, δηλαδή, κατά παλιότερα, ίσως πριν από το 60 που έχει εκδοθεί το βιβλίο αυτό, το Υπουργείο Παιδείας διεπίστωνε
ότι υπάρχει αντιεθνική και αντιχριστιανική αίρεση των χιλιαστών επικίνδυνη δια της διείσδυσης στις σχολές, στα σχολεία. Δημιουργούσε πυρήνα πανταχού της ελληνικής επικρατείας και ότι αυτή εγκυμονεί τους μεγαλύτερους κινδύνους πάσης αιρέσεως, κινδύνους για το έθνος μας. Αυτά όμως σήμερα δεν εισακούονται, αγαπητοί φίλοι, αλλά είναι τα αγαπημένα παιδιά των Ιαχωβητών. Ποιοι παρακαλώ, οι ομοφιλόφιλοι, οι Ιαχωβάδες και οι μειονότητες, όπως τελευταία μας προέκυψε από τη νέα τάξη πραγμάτων και τους ανθρώπους του διεθνούς κατεστημένου, τους διεθνείς σατανιστές, θα έλεγα εγώ, οι οποίοι προσπαθούν να κυβερνήσουν τον πλανήτη, αλλά δεν θα τους βγει, όπως έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, διότι υπάρχει ο Θεός ο οποίος ανέχεται μέχρι ενός σημείου, αλλά κάποτε ξεσπάει η οργή του και ο θυμός του θα περιλούσει κυριολεκτικά την ανθρωπότητα και την ανομία της. Όπως έχουμε στην Αποκάλυψη, έχουμε τις φιάλες, τις τιμωρές, τους τιμωρούς αγγέλους με τις φιάλες, οι οποίες χύνονται ειδικά για τους αντιχρίστους. Έχουμε τρεις περιπτώσεις που οι τιμωρίες στρέφονται καθαρά εναντίον των μη χριστιανικών λαών, αλλά των αντιχρίστων που πολεμούν την θεότητα του Χριστού. Και ήρθε η εποχή, όπως έχουμε πει, αγαπητοί φίλοι, και σε άλλες εκπομπές μας, που οι εχθροί της Ορθοδοξίας, ο Ιαχωβισμός, οι αιρέσεις, αλλά κυρίως οι Τούρκοι και οι Καθολικοί, οι οποίοι έκαναν τη μεγάλη καταστροφή καταστρέφοντας το Βυζάντιο, το μεγαλύτερο πολιτισμό της ανθρωπότητας για 1100 χρόνια, αυτοί τώρα στις ημέρες μας θα τιμωρηθούν. Δεν το λέμε εμείς γιατί δεν είμαστε προφήτες, αλλά το λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι δεν βάζουν μεν ημερομηνίες, αλλά τα σημεία των καιρών βοούν, διότι σήμερα βλέπουμε και το ΝΑΤΟ και την Τουρκία να έχουν συνασπιστεί. Η Τουρκία μένει επειδή είναι ένα μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά και το αγαπημένο παιδί μέχρι τώρα της Αμερικής, αλλά υπάρχει η προφητεία του Κοσμάτου Ετωλού, την οποία κατά κόρον έχουμε πει στις εκπομπές μας, πως οι Ρώσοι θα κατέβουν και θα διαλύσουν κυριολεκτικά το κράτος αυτό το παράνομο και από θεϊκής και από ανθρώπινης απόψεως που λέγεται τουρκικό κράτος. Ναι, κυρία Τζακλή, θα εδώ μου φέρνετε στη μνήμη μου μια προφητεία του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Μάλιστα. Η οποία λέει, όταν δείτε το χιλιάρμενο στους Αγίους 40 ή στο σκάλωμα, σε δε άλλη προφητεία, τότε το ζήτημα της πόλης είναι κοντά. Μάλιστα. Σε μια δεύτερη προφητεία του Επισκόπου Πατάρων, μου διαφεύγει το όνομά του, 18 στρατοί θα πολεμούν τους Ρώσους. Μάλιστα. Στην Κωνσταντινούπολη. Και η Κωνσταντινούπολη θα δοθεί τη έλυση. Στους Έλληνες. Τώρα, εκτός από αυτά, η αιρετική, να ξέρετε αγαπητοί φίλοι, όπως θα μας αναλύσει και ο κύριος Αγγελόπουλος, είναι και εναντίον των μυστηρίων της Εκκλησίας. Πολεμούν τα μυστήρια της Εκκλησίας με μεγάλο φανατισμό. Γιατί, όπως ξέρετε, ο διάβολος ξέρει και γνωρίζει ότι τα μυστήρια της Εκκλησίας είναι σωστικά μυστήρια. Και ειδικά το μυστήριο της βαπτίσεως και της εξομολογήσεως και της Αγίας Κοινωνίας είναι τα μεγάλα μυστήρια του χριστιανισμού, τα οποία σφοδρώς πολεμούν και οι αιρετικοί. Όλοι και εν προκειμένου, όλοι η αίρεση των ψευδομαρτύρων και, του Ιαχωβά. Και όχι μόνο, όλοι οι αιρετικοί. Πάνε λοιπόν και ξαναβαπτίζουν. Ξαναβαπτίζονται, ναι, ξαναβαπτίζονται, ενώ το βάπτισμα είναι μία φορά και μόνο. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου. Μετά, σε κάποια ερώτηση, τους ρωτάμε και τους λέμε, καλά, ποιο όνομα, τέλος πάντων, λέει ο Κύριος μας, ότι το όνομά σου εφανέρωσα, λέει, στους ανθρώπους. Προσπαθούν να μας πούν το Ιεχωβά. Βέβαια, το Ιεχωβά δεν το γράφει πουθενά η Καινή Διαθήκη μέσα. Μα καλά, δεν θα το έγραφε. Το όνομα λοιπόν του Θεού μας είναι Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Προευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Βαπτίζονται σε αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ναι. Αυτό είναι το όνομα του Θεού, το οποίο πολύ ωραία αρνούνται. Βέβαια, αυτό το αρνούνται οι Ιεχωβίτε και άλλες αντιτριαδικές αιρέσεις, οι οποίες ανήκουν όλες στον Προτεσταντισμό. Δεν είναι όλοι Προτεστάντες αντιτριαδίτε, αλλά είναι το ίδιο επικίνδυνοι. Μάλιστα. Τον ίδιο στόχο έχουν, να μας αποκόψουν από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Και επειδή ο χρόνος της εκπομπής μας έρχεται προς το τέλος της, η εκπομπή μας, θα ήθελα εντάχει να πούμε λίγα γιατί πολεμούν. Πρώτον, τις Άγιες Εικόνες και τον Ιερό Κλήρο. Ναι, όσο για τις Άγιες Εικόνες δεν τις πολεμούσαν πάντα. Μάλιστα. Έλεγαν ότι μπορούμε, λέει, να τις τιμούμε, το επιτρέπουμε. Τώρα με ποιο επιχείρημα τις πολεμούν, με ποιο επιχείρημα. Σαν είδωλα.
Ότι είναι ίδωλα. Ότι είναι ίδωλα και εμείς είμαστε ιδωλολάτρες που τις προσκυνούμε. Ναι, είμαστε ιδωλολάτρες. Τι βέβαια, απαντάμε σε αυτό εμείς? Απαντάμε ότι η εικόνα η οποία θα μπορούσε να είναι ίδωλο είναι όπως το άγαλμα που έκανε με τους τρεις παιδες το Δανιήλ, που βλέπουμε ότι έκανε ο Ναβουχοδονόσορ, να λατρεύεται ένα άγαλμα δηλαδή, το οποίο απεικόνιζε τον ίδιο και να λατρεύεται. Είναι η εικόνα δηλαδή ενός Θεού ανυπάρκτου. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιους Αγίους εικονιζόμενους. Οι οποίοι είναι υπαρκτοί. Οι οποίοι υπήρξαν. Είναι φίλοι του Χριστού. Λοιπόν, είναι φίλοι του Χριστού. Και σε αυτούς τους Αγίους μας έχει βεβαιώσει ο Κύριος μας, οι Άγιοι μου κατλήψουσιν στον αιώνα. Ναι. Αυτοί οι Άγιοι λοιπόν είναι αυτοί που εδέχθησαν, που έγιναν κατοικητήρια για τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Μάλιστα. Όπως την Κιβωτό της Διαθήκης την προσκυνούσαν οι Εβραίοι. Μάλιστα. Λοιπόν, τα Χερουβίμ και τα Σεραφείμ. Τα Χερουβίμ και τα Σεραφείμ. Είχε επάνω εικονιζόμενα Χερουβίμ και Σεραφείμ. Μάλιστα. Λοιπόν, όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία προσκυνούσαν κάποτε ο περιούσιος λαός του Ισραήλ, σήμερα αυτοί τα αρνούνται. Αρνούνται δηλαδή την προσκύνηση, ακόμα και την τιμητική προσκύνηση. Δεν δέχονται ότι υπάρχει τιμητική προσκύνηση. Εμείς τιμητικά προσκυνούμε τους Αγίους σαν κατοικητήρια, το Θεό. Σαν κατοικητήρια του Θεού, τον οποίο προσκυνούμε λατρευτικά. Ναι. Δεν προσκυνούμε κανέναν άλλο εκτός από το Θεό. Οι Άγιοι επικαλούνται το όνομα του Θεού και τα θαύματα που κάνουν δεν τα κάνουν οι ίδιοι, αλλά τα κάνει ο Θεός μέσα από αυτούς. Ακριβώς. Αυτό δεν θέλω να το καταλάβουν οι μάρτυρες Ιεχωβά, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι είμαστε ειδωλολάτρες. Όταν τους πεις όμως ότι και αυτοί έχουν μια φωτογραφία, εικόνα του παιδιού τους ή ενός ξενιτωμένου αδελφού τους, την οποία την έχουν στο σπίτι και τη φυλάνε και που δεν είναι ειδωλολατρεία, διότι υπάρχει το πρόσωπο αυτό και δεν το λατρεύουν σαν Θεό, αυτό δεν το καταλαβαίνουν, τους είναι αδιανόητο. Έτσι λοιπόν διαστρέφουν, αγαπητοί φίλοι, την πραγματικότητα, και ενώ υπάρχει από αρχαιοτά των χρόνων και στην Εκκλησία και στο Ευαγγέλιο και στην Αγία Γραφή και στην Παλαιά Διαθήκη η προσκύνηση, η τιμητική και των Αγίων και του προπαντός του Θεού, αυτοί αρνούνται την προσκύνηση των Αγίων, της Υπεραγίας Θεοτόκου, όλων των Αγίων, ακόμα και την προσκύνηση της εικόνας του Χριστού αρνούνται οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Νομίζω ότι κάπως δώσαμε μια ανάγλυφη εικόνα, ναι. Και τώρα να πάμε στο πώς θα προφυλαχτούμε. Εγώ θα έλεγα δύο λόγια πάνω σε αυτό και αν είναι να με διορθώσετε, αγαπητέ κύριε Αγγελόπουλε. Αν υπάρξει. Ότι πρέπει πρώτα-πρώτα να γνωρίζουμε, η μεγαλύτερη προφύλαξη είναι η πνευματική προφύλαξη. Τα όπλα μας δεν είναι όπλα συμβατικά, δεν είναι πιστόλια δηλαδή και μπαζούκας και μαχαίρια, αλλά είναι πνευματικά όπλα με κύριο όπλο την αλήθεια του Ευαγγελίου. Αυτή η αλήθεια που είναι η Εκκλησία μας, είναι η κυβωτός της αληθείας του Ευαγγελίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία, πρέπει να μας αφυπνίσει και να καταλάβουμε ποιους ανθρώπους έχουμε να κάνουμε. Η αλήθεια λοιπόν είναι το μεγαλύτερο μας όπλο. Ο γνώσας την αλήθεια, αυτός που γνωρίζει την αλήθεια, δεν πρόκειται να γευτεί ούτε θάνατο, λέει το Ευαγγέλιο μας. Και η αλήθεια είναι ο ακαινοτόμητος, ο πραγματικός, ο αληθινός Κύριος. Γνώσεστε την αλήθεια και αυτή ελευθερώσει ημάς. Αυτή είναι η μεγαλύτερη προφύλαξη, η πίστη μας στον Ιησού Χριστό και η γνώση της αληθείας. Τα βιβλία τους πρέπει να τα σκίζουμε. Πρέπει να τα σκίζουμε και να τα πετάμε. Τα προσφέρουν δωρεάν και πολλές φορές με επιμονή. Δεν χρειάζεται να τα πιάσουμε καθόλου στα χέρια μας. Έχουν πνευματικά μικρόβια τα βιβλία τους. Ακριβώς. Και πρέπει να είμαστε προφυλαγμένοι. Τα βιβλία τους, για να μπορούμε να τα γνωρίζουμε, θα τα βρούμε ίσως από κάτω από την πόρτα είναι μας. Είναι δηλητηριώδη τα βιβλία. Δηλητηριώδη είναι συνήθως η σκοπιά και το ξύπνα. Είναι πρέπει και να γίνουμε άλλα κατά τους... κάποιο τρόπο πνευματικοί μικροβιολόγοι. Έτσι. Πνευματική μικροβιολόγια. Ακριβώς. Το μικροσκόπιο θα είναι, ναι, η πίστη μας και η ορθοδοξία λοιπόν, μας. Να μην τα πάρουμε λοιπόν καθόλου στα χέρια μας και με το πνευματικό μικροσκόπιο να εξετάζουμε τα θέματα αυτά και να βλέπουμε τι ακριβώς γίνεται. Ούπα, τι πνεύμα, τι πιστεύετε. Εξάλλου, ας μην κάνει εντύπωση σε κανέναν ότι ο αρχηγός της ζωής, ο Κύριος, με το Άγιο Πνεύμα, πληροφόρησε τον Άγιο Ιωάννη, ούτε χέριν του είπε να μην λες στους αιρετικούς. Τι σχέσεις μπορεί να έχει ο Χριστός και ο Βελίαρ. Η κοινωνία φωτός και σκότους. Επομένως, η αμαρτία είναι αμαρτία ακόμα και να τους λέμε χαίρετε. Είναι αμαρτία, πραγματικά. Αν πεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αγνοήσεις έναν άνθρωπο και να τον καταφρονήσεις. Αλλά ειδικά για αυτούς τους ανθρώπους θα μπορούσαμε να αλλάζουμε στενό, αγαπητοί φίλοι, να μην ερχόμαστε σε επαφή καθόλου μαζί τους. Κύριε Βασίλη, ναι, παρακαλώ. Είναι το χαίρετε που λες. Ναι. Έχει
θεολογική έννοια. Ναι, δεν μπορώ δεν να χαίρω. Είναι απλά το χαίρετε το οποίο έχουμε συνηθίσει εμείς. Εφόσον δεν έχουμε τον Χριστό. Ολόκληρος ο χαιρετισμός είναι χαίρετε ο κόσμος, διότι Κύριος Ανέστη. Ναι. Αυτοί δεν εννοούν καμία ανάσταση Κυρίου. Άρα δεν μπορούν να χαίρονται. Άρα δεν μπορούν να χαίρονται. Άρα αν τους πούμε χαίρετε, τους κοροϊδεύουν. Χαίρετε είναι χριστιανικός χαιρετισμός. Και έτσι λοιπόν δεν μπορούν, αυτοί δεν μπορούν να χαίρονται. Χαρά του Χριστού. Ναι, αλήθεια θα τους λέμε. Ναι, δεν τους λέμε ψέματα με το να μην χαίρουν. Εδώ έχει ένα περιστατικό για να κλείσουμε με αυτό, αν δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Ο ίδιος ο Ευαγγελιστής Ιωάννης πήγε κάποτε να κάνει λουτρό. Ο Κύρινθος, αυτός ο αιρετικός, ο αρχηγός των Ιακωβάδων. Μετά Χριστόν. Πήγε και αυτό στο ίδιο λουτρό. Τότε ο Άγιος Ιωάννης είπε: Είναι εδώ ο Κύρινθος, αυτός ο αιρετικός. Και έφυγε ο Άγιος Ιωάννης λέγοντας: Φύγομεν μη και το βαλανίον καταπέσει. Ας φύγουμε, μην πέσει ακόμα και το λουτρό και μας πλακώσει. Ένας Άγιος της Εκκλησίας φοβάται ακόμα, μην πέσει και το εκεί φτάνει η ταπείνωση των Αγίων της Εκκλησίας. Και ο Άγιος Πολύκραπος, όταν συνήθισε στον δρόμο της Ρώμης, τον αιρεσιάρχη Μαρκίωνα, δεν τον εχαιρέτησε. Γιατί δεν με χαιρετάς, του είπε ο αιρετικός, δεν με γνωρίζεις. Και η απάντηση του Αγίου Πολυκάρπου, σε γνωρίζω, το απαντά ο Άγιος, σαν το πρωτότοκο παιδί του Σατανά. Ακριβώς. Εάν λοιπόν εμείς χαιρετάμε τους αιρετικούς, αγαπητοί φίλοι, ή έχουμε κάποια άλλη επαφή, να μην τους βάζουμε και στο σπίτι μας, αυτό το λέει και η Διακονία, που έχει ένα καταπληκτικό φυλάδιο, σε άλλη εκπομπή θα τύχει να το αναγνώσουμε αυτό το φυλάδιο, η συμπεριφορά μας απέναντι στους αιρετικούς. Με σταθερότητα, με ηρεμία, με απόφαση να μην έχουμε καμία σχέση μαζί τους, ευγενικά να τους κλείνουμε την πόρτα και να τους λέμε: Εμείς είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι, δεν δεχόμαστε καμία άλλη διδασκαλία, διότι και με να το δεχθεί κανείς, αγαπητέ κύριε Αγγελόπουλε, να δεχθεί κανείς τη διδασκαλία, πάει να πει ότι δεν έχει την ορθή διδασκαλία και θέλει κάποιον να το διδάξει ορθότερα. Ακριβώς. Και μετά. Και αυτό είναι αμαρτία. Είναι και το άλλο ότι τους αφήνουμε να γίνονται αυτοκατάκριτοι και να αμαρτάνουν. Μάλιστα. Λέγοντάς μας αυτά που μας λέγουν. Αν και... λοιπόν πράγμα. Ναι. Σωστά. Ναι, και αναφερθήκατε και στο Μαρκίωνα, ο οποίος είναι ο αρχηγός τρόπων τεινά, ο εμπνευστής ναι. του γνωστικισμού. Αυτός είναι που πάντρεψε, που θέλησε να παντρέψει τον μανιχαϊσμό, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, με τον χριστιανισμό. Μάλιστα. Αυτός είναι ο γνωστικισμός. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι αιρετικοί έχουν παλιές ρίζες. Αιρετικός άλλωστε σημαίνει αυτός που κάποιο το κλώθει με το μυαλό του, δεν πιστεύει σε κάτι το οποίο του αποκαλύπτεται ναι. ή ενδεχομένως στην διδασκαλία της Εκκλησίας και προσπαθεί να τα βάλει στο κόσκινο του μυαλού του και να δογματίσει αυτός με το δικό του το φτωχό μυαλό πώς είναι αυτό και πώς είναι το άλλο. Μάλιστα. Και η Αγία Γραφή μας πληροφορεί και μας λέει «Ουέ το ενί». Αυτός είναι ο αιρετικός ο οποίος θα αυθαιρετήσει συγκεκριμένα. Μάλιστα. Θα εκφράσει τη δική του γνώμη επί θεμάτων πίστεως. Μάλιστα. Αυτά τα ολίγα είχαμε για σήμερα αγαπητοί φίλοι. Να ευχαριστήσουμε τον καλεσμένο μας, τον κύριο Αγγελόπουλε. Και εγώ ευχαριστώ κυρία Τζακλή για την πρόσκληση που με απευθύνατε. Και εύχομαι και σε άλλη εκπομπή να σας έχουμε να αναλύσουμε περισσότερα. Ναι, ίσως το θέμα αυτό δεν έχει τέλος. Λυπούμεθα που το θίγουμε, αλλά δεν έχει τέλος. Θα μπορούσαμε τώρα να αναφερθούμε σε εκατοντάδες δόγματα τα οποία παραποιούν. Ναι. Αυτό όμως είναι δόγματα. Μια άλλη συστηματική δουλειά. Ακριβώς, την οποία την έχουν κάνει οι έμπειροι θεολόγοι και θα μπορούσαμε να συστήσουμε εδώ τον Τρεμπέλα, τον αείμνηστο Παναγιώτη Τρεμπέλα, ο οποίος έχει γράψει ένα θαυμάσιο βιβλίο περί χιλιασμού. Και το αντιαιρετικό του κυρίου Σωτηροπούλου, του Νικολάου Σωτηροπούλου. Πολύ ωραία. Είναι πολύ καλό, είναι ένα από τα καλύτερα. Και πιο εμπεριστατωμένα. Έχει πάρει όλα υπάρχουν τα και άλλα του κυρίου Κόκορη. Ο χιλιασμός του Σωτηροπούλου. Ένα τεράστιο βιβλίο. Χιλιασμός Σωτηροπούλου. Για όποιον θέλει λοιπόν να εσκύψει στα θέματα αυτά τα δογματικά της αιρέσεως του χιλιασμού, υπάρχει ένα θαυμάσιο βιβλίο του κυρίου Σωτηροπούλου, ο χιλιασμός. Ακριβώς. Και ο Ιησούς Γιαχβέ, ένα άλλο. Ωραία. Το οποίο αποδεικνύει ότι ο Κύριος μας είναι ο Γιαχβέ, ο Θεός μας. Με αυτά λοιπόν αγαπητοί φίλοι, τελείωσε και για σήμερα η εκπομπή μας. Να είστε καλά. Μέχρι την επόμενη εκπομπή που αν θέλει ο Θεός θα είμαστε πάλι μαζί με ένα επίσης φλέγον θέμα της Ορθοδοξίας. Χαίρετε Κύριο. Χαίρετε. Βρούμε το ξεσκέπασμα των Ιαχωβάδων του πατρός Χαράλαμπου Βασιλόπουλου, αρχιμαντρίτου. Αυτό θα το βρείτε Κάνιγκος 10 στην Αθήνα.
Πρώτος όροφος. Άλλο βιβλίο, η κατασκοπία των Ιαχωβάδων, του πατρός Χαράλαμπου. Ας δούμε ορισμένες σελίδες του βιβλίου. Τι γράφουν. Τι είναι οι Ιαχωβάδες. Είναι εβραϊκή οργάνωση. Ο ιδρυτής της οργάνωσης, Κάρολος Ρόσελ. Ο πρώτος αρχηγός των χιλιαστών, Αμερικανοεβραίος, είχε ηθικός άτακτον βίων. Αυτό το σχέδιο έχουν, επιδιώκουν παγκόσμια εβραιοκρατία. Διαστρέφουν την αλήθεια περί της Βασιλείας του Θεού. Πώς θα επιτύχουν το σκοπό τους, υποσκάπτουν τα θεμέλια, ποδοπατούν τη σημαία μας, διαλύουν το στρατό, ευνοούν τον αναρχισμό, επιδιώκουν την εξαφάνιση του χριστιανισμού, πολεμούν την θεότητα του Χριστού, πολεμούν την θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Πολεμούν την Αγία Τριάδα. Πολεμούν τα μυστήρια. Πολεμούν τις Άγιες εικόνες. Πολεμούν τον Ιερό Κλήρο. Στο βιβλίο αυτό θα δούμε πώς θα προφυλαχτούμε με το να ξέρουμε πώς εργάζονται. Ας δούμε και αυτό το βιβλίο εσωτερικά. Από το περιοδικό των Ιαχωβάδων. Ο Χριστός επάσαλο. Υποσκάπτουν την πατρίδα και το έθνος. Προσβολή στον εθνικό ύμνο. Οι εκδόσεις Ορθοδόξου τύπου βγάζουν και την εφημερίδα Ορθόδοξος τύπος κάθε Παρασκευή. Μάχεται, διαφωτίζει, ενημερώνει για οικουμενικά ζητήματα, για επίκαιρα ζητήματα, για οτιδήποτε. Αγωνίζεται για το γένος και για την Ορθοδοξία. Τα γραφεία του Συλλόγου. Από τα πρώτα φύλλα του Ορθοδόξου τύπου το 1965. Και Ορθόδοξος τύπος στη σημερινή του μορφή. Ο αείμνηστος πατήρ Χαράλαμπος Βασιλόπουλος, ο ιδρυτής του Ορθοδόξου τύπου. Άλλα βιβλία του Ορθόδοξου τύπου. Ένα πολύ ωραίο βιβλίο, η Ευρωμασονία ξεσκεπάζεται. Το συγκεκριμένο βιβλίο γράφει τα σχέδια των σιωνιστών. Ποιος ο σκοπός τους. Ακόμα θα βρείτε βίους Αγίων στον Ορθόδοξο τύπο. Όλοι οι βίοι των Αγίων.
θα διαβάσουμε και θα δούμε πώς οι Άγιοι νίκησαν τις σκοτεινές δυνάμεις. Η Αποκάλυψη. Η Αγία Γραφή εξηγημένη. Άλλο ωραίο βιβλίο. Μη ορκίζεσαι. Γιατί δεν νηστεύεις. Ορθόδοξος τύπος, η εφημερίδα των Ορθόδοξων. Μάχεται, διαφωτίζει, ενημερώνει. Άλλο ωραίο βιβλίο είναι του κυρίου Ζιώγα, Χιλιαστέ 59. Άλλο ωραίο βιβλίο από την Κύπρο, Αναζητώντας την αλήθεια. Ένα βιβλίο που πρέπει να διαβάσετε πριν ενταχθείτε στην εταιρεία Σκοπιά. Το βγάζει η Ιερά Μονή. Μαχαιρά. Το εξώφυλλο της Σκοπιάς σε παλαιότερες εκδόσεις περιείχε το Σταυρό. Το βλέπετε. Κτίριο των Ιεχωβάδων. Εδώ βλέπουμε και το μασονικό σύμβολο. Εδώ βλέπουμε ότι πίσω κρύβονται οι σιωνιστές. Τα κεντρικά γραφεία και τα κεντρικά γραφεία της οργάνωσης όπου τυπώνουν τα βιβλία τους. Στα πρακτικά των Ιεχωβάδων υπάρχει Σταυρός το 1913. Τώρα όχι. 1931. Τότε ανακάλυψαν ότι ο Ιησούς Χριστός δεν σταυρώθηκε, παρά τον παρουσιάζουν σε πάσαλο. Η σφραγίδα της οργάνωσης Σκοπιά και η Ιεχωβάδων. The Watchtower Bible and Trust Society of Pennsylvania. Η πυραμίδα που φτιάχτηκε δίπλα από τον τάφο του Ρόσελ. Πάνω βλέπετε έχει το σταυρό. Άλλο βιβλίο, εκδόσεις Νεκτάριος Παναγόπουλος για τους Ιεχωβάδες. Από το περιοδικό των Ιεχωβάδων, όλα είναι ψυχή. Ο άνθρωπος έχει ψυχή ή δεν έχει τελικά, σύμφωνα με τους Ιεχωβάδες. Μετά το θάνατο δεν υπάρχει τίποτα. Η Σκοπιά Πύργου, το 1964, πάνω αριστερά, Σταυρός. Άλλο περιοδικό τους, η Σκοπιά του 1978, η επικείμενη παγκόσμια κυβέρνησή μας. Βαμμένες. Ναι, βέβαια.
Εδώ άλλη σκοπιά. Απολαύστε ζωή στη γη για πάντα. Περιοδικό της Σκοπιάς. Με γη στη παγίδα. Πλάνη. Οι κακοί θα καταστραφούν, οι καλοί θα ζήσουν για πάντα στη γη. Η Σκοπιά του 1966 γράφει 7 επικίνδυνα κράτη. Το 5ο κράτος είναι η Ελλάδα. Ας δούμε τα κράτη. Britain, America, Rome, Greece, Medo-Persia, Babylonia, Syria and Egypt. Τον Ορθόδοξο τύπο να πάρει το συγκεκριμένο βιβλίο. Θα δούμε και τις μέσα σελίδες τι αναφέρει. Μασονικά σύμβολα. Η πρώτη έκδοση του βιβλίου έγινε το 1967. Διαβάζοντας το βιβλίο αυτό, θα δούμε τα σχέδια των Εβραίο-Σιωνιστών να καταστρέψουν τον χριστιανισμό με την υποστήριξη όλων των αντίχριστων αιρέσεων και προπαγανδών. Δεύτερο σχέδιο, η υποδούλωση της πατρίδος μας. Ο τέος πρόεδρος των ΗΠΑ, Χάρι Τρούμαν, σε μασονική αλυσίδα, με συναδέλφους από Ελλάδα, στην Οδό Αχαρνών. Την ίδια αλυσίδα χρησιμοποιούν και οι πρόσκοποι και ασφαλώς όχι τυχαίως. Στο ίδιο βιβλίο διαβάζομαι «Οι μασόνοι είναι άνθρωποι του διαβόλου, είναι οπαδοί του σατανά». Αποκαλύψεις από πρώην μασόνο, όπως αναφέρει το βιβλίο. Η Μασονία όργανο των Σιωνιστών. Ο σκοπός της Μασονίας, εξαφάνιση του χριστιανισμού. Το μίσος κατά της Εκκλησίας, περισσότερα στα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών. Κάνιγκος 10. Η Μασονία είναι εχθρός του χριστιανισμού. Σκοπό έχει την καταστροφή της Εκκλησίας. Η καταπολέμηση των θρησκειών, ο κλονισμός των θεμελίων των εθνικών χριστιανικών κυβερνήσεων και η εξαπόλυση της Επαναστάσεως εις ολόκληρο τον κόσμο. Ο Βολτέρος, γνωστός μασόνος, είπε κάποτε «Να τσακίσουμε την Αλάνισσα» και εννοούσε την Εκκλησία. Χρησιμοποιούν την απάτη και τον δόλο. Είναι θρησκεία σατανική. Χρησιμοποιούν πνευματισμό και διαλογισμό. Κάποιο σύμβολο από τα πολλά. Χρήση της μαγείας. Στο βιβλίο θα βρούμε τι είναι το Ταλμούδ. Είναι η βίβλος του σατανά.
από το Ταλμούδ εκπαιδεύονται όχι μόνο οι Εβραίοι, αλλά ολόκληρο το εβραϊκό έθνος. Ορισμένα σημεία από το Ταλμούδ οι γενείς των χριστιανών πρέπει να ελαττωθούν αριθμητικώς. Οι Εβραίοι ονομάζονται άνθρωποι, αλλά οι χριστιανοί δεν ονομάζονται άνθρωποι. Λούσιφερ. Μασονικοί συμβολισμοί. Η υποδούλωση των εθνών. Καμουφλαρισμένη έρανη υπέρ της μασονίας. Οι μασόνοι προδότες της πίστεως και της πατρίδος εργάζονται εναντίον της Ελλάδος. Άλλο βιβλίο, πολύ συγκλονιστικό. Αίμα Εβραίοι Ταλμούδ, αποδείξεις για ανθρωποθυσίες από Εβραίους. Ο δε επιτελικός εγκέφαλος είναι στην Ελβετία των Μασόνων. Από εκεί παίρνουν εντολές για όλη την Ευρώπη και για όλο τον κόσμο. Ο όγκος των Λεσκών είναι στην Αμερική. Από εκεί ξεκινάνε όλες οι αιρέσεις, τα παρακλάδια ανά τον κόσμο. Είπαμε Ελβετία, Ζυρίχη της Ελβετίας.